Αποκαλυπτικός για τα όσα διαδραματίστηκαν στην ελληνική γειτονιά του Τορόντο, είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά. Ο Δημήτρης Αζεμόπουλος, με θητεία και στο προξενείο του Τορόντο, περιέγραψε στο Euronews τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Όταν έγινε το χτύπημα χθες το βράδυ, όλη η περιοχή αυτή της Danforth και της Greek Town, ευρύτερη περιοχή, κλείστηκε από την αστυνομία, ούτως ώστε και οι μάρτυρες να ηρεμήσουν οι άνθρωποι και να δώσουν ό,τι πληροφορίες είχαν. Όπως ανέφερε ο κύριος Αζεμόπουλος, εκείνη την ώρα τα ελληνικά καταστήματα ήταν γεμάτα από κόσμο και με αυταπάρνηση οι εργαζόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα. Ο μεγάλος ηρωισμός που έδειξαν καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν στα μαγαζιά αυτά και οι οποίοι όταν είδαν ό,τι γινόταν και αυτό ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου, το έκαναν αυθόρμητα. Πήραν τους πελάτες των εστιατορίων, τους αγνώστους που είχαν εκεί κάτσει κάτω έξω στα πάτια, και τους βάλανε και τους προστατέψανε, ούτως ώστε να μην υπάρξει χειρότερο ματοκύλισμα, γιατί αυτός περπάταγε και χτύπαγε. 24 ώρες μετά, η ελληνική κοινότητα παραμένει σε κατάσταση σοκ από τα όσα εξελίχθησαν, αλλά ο Έλληνας πρέσβης θεωρεί ότι θα μπορέσει ταχύτατα να ανακάμψει. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή για το θερινό Τορόντο και τη θερινή Greek Town, την παραμονή μάλιστα πριν από κάνει, μετά από 2 εβδομάδες, θα κάνει και το περίφημο φεστιβάλ της. Αυτό το γεγονός δεν θα κάμψει το φρόνημα και την όλη έτσι ψυχοσύνθεση των Ελλήνων μας. Τονίζει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αύξηση των φαινομένων βίας στον Καναδά χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και πως οι καναδικές αρχές εργάζονται για να περιορίσουν αυτή τη δυσμενή εικόνα. Κατακόρυφη αύξηση της βίας και των περιστατικών ένοπλης βίας στο Τορόντο τους τελευταίους μήνες είναι η έκκληση των καναδικών αρχών να αποφευθούν αυτή τη στιγμή οι αδίποτε συμπεράσματα τα οποία μπορούσαν να οδηγήσουν σε λάθος κατεύθυνση.